Σε μια τηλεφωνική συνέντευξη θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να δούμε πώς διαβίει μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, αυτοί που είναι συνταξιούχοι από το ΙΚΑ, από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο των συνταξιούχων του ΙΚΑ, τον κύριο Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εκπροσωπείτε μια πολύ μεγάλη μερίδα ανθρώπων, στους οποίους η αλήθεια είναι ότι δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία, ας μου επιτραπεί η έκφραση, καθώς και εσείς ως άνθρωποι έχετε υποστεί τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Οι συντάξεις σας έχουν κατεβεί κατά πολύ και θα ήθελα να μας πείτε πώς είναι σήμερα πλέον η καθημερινότητά σας με αυτά τα οικονομικά δεδομένα, στα οποία ούτως ή άλλως πρέπει και εσείς να προσαρμοστείτε. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση δίνει μεγάλη προσοχή σε εμάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Μας προσέχει καθημερινά και καθημερινά παίρνει νέα μέτρα τα οποία μας αναγκάζουν να σφίγγουμε το ζωνάρι. Δεν μας ξεχνούνται πρωινή λόγο, με τίποτα. Μας έχουν πάντα στο στόχαστρο και αν θέλετε να το επιβεβαιώσουμε, πρόσφατα έγιναν δύο εκδόσεις από το πιο επίσημα κύλι. Ο Υπουργός Υγείας μας είπε ότι ο ΕΟΠΗ, που σε αυτό να υπάγονται όλοι οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι της Ελλάδας, θα λειτουργήσει στο εξής με ειδικά κριτήρια. Και ο Υπουργός Εργασίας από την άλλη, μας είπε ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα δεν είναι βιώσιμα. Μας κάνανε την καρδιά περιβόλη. Τώρα, υπάρχει ένας πόλεμος εδώ πέρα. Ο οποίος? Και εμείς δείξαμε ότι αντέχουμε σε αυτόν τον πόλεμο. Περάσαμε τον περσινό χειμώνα. Έτσι, μέσα στο κρύο, στις παγωνιές, με πετρέλαιο που δεν μπορέσαμε να αγοράσουμε με τίποτα, και όπως λέμε από Αύγουστο χειμώνα, σκεφτόμαστε το επόμενο χειμώνα και βλέπουμε με αισιοδοξία το μέλλον μας. Τι σας κάνει να αισιοδοξείτε, κύριε Γεωργίου? Θεωρείτε δηλαδή ότι έχουμε γερά πνευμόνια? Ορίστε, δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε. Έχουμε γερά πνευμόνια, πράγμα που σημαίνει ότι θα αντέξετε στο κρύο. Αφού αντέξαμε, γιατί να μην αντέξαμε και φέτος, ρε παιδί, γιατί έγινε? Για να μιλήσουμε λίγο με αριθμούς, κύριε Γεωργίου, και αφού σας συγχαρώ για την αισιοδοξία σας, όλα αυτή την τελευταία τριετία, τετραετία που η Ελλάδα ζει σε αυτό το καθεστώς της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης, συνολικά μπορούμε να πούμε τι μείωση έχετε υποστεί στη συντάξη σας? 40% περίπου στα εισοδήματα των συνταξιούχων. Δηλαδή είστε περίπου στο μισό. Λίγο παραπάνω, εντάξει. Είστε λίγο παραπάνω από το μισό. Περίπου στο μισό. Γιατί πρέπει να τα συνυπολογίσουμε όλα, έτσι. Υπολογίζουμε π.χ. στάνταρ έξοδα, όπως είναι η αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Φέτος, που δεν ήταν να αυξηθεί το τιμολόγιο της ΔΕΗ, μπήκε το τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ένα γερό χαράκι και αυτό. Και οι αυξήσεις στα είδη καθημερινής χρήσης, όλα αυτά έχουν συμβάλει πολύ ώστε να περιοριστεί το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων. Χώρια από τις άμεσες μειώσεις που έχουν γίνει στα εισοδήματα των συνταξιούχων λόγω των πώς να το πούμε, των νομιμοποιημένων δημεύσεων που έγιναν στις συντάξεις μας. Περιμένετε ότι αυτό θα σταματήσει, κύριε Γεωργίου? Περιμένετε ότι, ελπίζετε μάλλον, ότι δεν θα δείτε άλλη μείωση στις συντάξεις σας? Όχι βέβαια. Όχι, είναι σίγουρο ότι θα δούμε. Ότι θα έρθουν χειρότερες μέρες, είναι σίγουρο. Μα το έχουν προαναγγείλει. Δεν είναι κάτι που το βγάζουμε από το μυαλό μας. Έχει προαναγγελθεί. Όταν σου λέει ότι αυτό το ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι βιώσιμο επειδή παίρνει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να περιμένει κανείς
τα χειρότερα. Και ποια είναι τα χειρότερα? Και αυτά μας τα έχουν προαναγγείλει κατά καιρούς βέβαια. Ότι η σύνταξη θα είναι 360 με 330 ευρώ και κατοχυρωμένη σύνταξη να πούμε, και από εκεί και ύστερα όποιος είχε τη δυνατότητα στον εργάσιμο βίο του, κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου του, να πληρώνει έξτρα εισφορές, θα παίρνει κάτι παραπάνω. Πιστεύετε δεν ότι υπάρχει... Mm-hmm. Ναι. Υπάρχει περιθώριο να γίνει αυτό? Αυτό θεωρείτε ότι είναι πραγματοποιήσιμο? Ζώντας ως συνταξιούχος αυτή την περίοδο, με τις περικοπές που έχετε υποστεί, με όλα τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στην αγορά, πιστεύετε ότι η τσέπη σας σηκώνει άλλη μία μείωση? Τι να πει κανείς. Έχουμε αυτά, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε το παράδειγμα της Χινής, όπου έγινε αυτό. Είναι σήμερα μια πραγματικότητα εκεί πέρα. Και μην ξεχνάτε ότι το σχέδιο της Χινής, αυτό που υπάρχει σήμερα, το έχει επεξεργαστεί Έλληνας. Είναι το περίφημο σχέδιο Σπράου. Το οποίο το εφαρμόζουν στη Χινή σήμερα. Και το οποίο θα το εφαρμόσουν και εδώ πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύετε τελικά ότι η πραγματικότητα, δηλαδή η πραγματικότητά σας, θα γίνει ακόμη δυσκολότερη από αυτή που είναι σήμερα? Βέβαια, δεν είναι αυτό, δεν είναι κάτι που δεν το περιμένουμε μόνο εμείς. Γενικά και όλοι οι Έλληνες πολίτες, αλλά και ειδικότερα οι συνταξιούχοι, γιατί σε εμάς φαίνεται, πώς θα το πούμε, λίγο ξεκάθαρα ποια είναι η προοπτική. Τόσο για την στον τομέα των συντάξεων, όσο και στον τομέα της υγείας. Φαίνεται ξεκάθαρα. Τρόπους να αμυνθείτε, κύριε Γεωργίου, έχετε ως συνταξιούχοι? Και σας ρωτώ γιατί οι εργαζόμενοι, οι ενενεργεία εργαζόμενοι, έχουν, εν πάση περιπτώσει, τις απεργίες, τις στάσεις εργασίας, τις πορείες, έχουν κατά κάποιο τρόπο όπλα να διατρανώσουν τη φωνή τους. Εσείς ως συνταξιούχοι, ποιο είναι το όπλο για να αντιταχθείτε σε αυτό που περιμένετε να σας συμβεί και, όπως περιγράφεται και ο ίδιος, θα είναι πολύ δύσκολο για την καθημερινότητά σας από τη στιγμή που θα συμβεί και μετά? Ναι, εμείς είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, δεν είμαστε απόμαχοι του αγώνα, και αυτό είναι γνωστό στο Πανελλήνιο, ότι τα σωματεία των συνταξιούχων είναι τα πιο μαχητικά σωματεία και τα πιο ζωντανά σωματεία. Εμείς, παραδείγματος χάρη, έχουμε μεθαύριο την Τρίτη, το πρωί, ανοιχτή γενική συνέλευση, όπου θα συζητηθούν όλα αυτά τα μέτρα και θα συζητηθούν και τρόποι να αντιδράσουν. Αλλά τώρα να πούμε, πραγματικά εμείς δεν έχουμε άλλο όπλο από το να μπούμε στο δρόμο. Και αυτό όμως είναι ένα γερό όπλο, ένα όπλο που έχει απόδοση. Γιατί τους χαλάμε τη σούπα, τους χαλάμε τη βιτρίνα. Συμμετέχει όταν ο κόσμος στις κινητοποιήσεις. Στον δρόμο με το μπαστούνάκι, ξέρω εγώ, με τα υποβρόσια, παίζει κάποιο ρόλο, δεν μπορεί. Θα σας δούμε δηλαδή στο δρόμο το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πάλι και φέτος. Γιατί τον χρόνο και πέρσι ήμασταν συνέχεια, δεν είχαμε σταματήσει εμείς. Πριν σας αποδεσμεύσω, ανατεφαλαιώνοντας, να πούμε ότι η συγκέντρωση που έχετε προγραμματίσει είναι για πότε? Θυμίστε μας για να ακούσει και το κόσμο. Την Τρίτη στις 10.30 στο Εργατικό Κέντρο Κομωτινής είναι η συνάντησή σας, λοιπόν, με βασικό θέμα συζήτησης τα μέτρα, την κατάστασή σας, φαντάζομαι, όλα τα μέτρα που περιμένετε να ληφθούν και τρόπους αντίδρασης. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Οι ενδιαφερόμενοι, λοιπόν, την Τρίτη στις 10.30 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Κομωτινής. Εγώ, κύριε Γεωργίου, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε στο Δελτίο Ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Και πριν περάσουμε στην αποφώνηση του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι αμέσως μετά ακολουθεί ένα ημίωρο αφιέρωμα στην οργάνωση Αρκτούρος για την προστασία της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην ελληνική Ήπεθρο. Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη σας και την επιλογή σας για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.